Η ιονική περιοχή των Φωκών έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, χωρίς να το επιδιώξει αυτή τη φορά, στη νεότερη ιστορία, αφού από εκεί έχει ξεκινήσει ο πρώτος διωγμός, δηλαδή η πρώτη φάση της γενοκτονίας από το τουρκικό κράτος. Η μάχη για την ιστορία είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στις ποικίλες παραποιήσεις της. Η μνήμη δημιουργεί συνείδηση, αυτογνωσία και υπογραμμίζει την ιστορία ως απαράλλημιλη κοινωνική αξία, η οποία με τα πρότυπα και τις διδακτικές εμπειρίες που παρέχει σφυριλατεί τη συνοχή και την πρόοδο της κοινωνίας. Το κύριο πρόταγμα για τις νέες γενιές είναι να εγκύψουν στην ιστορία τους, να τη γνωρίσουν και να αποβάλουν τη λύθη, ώστε να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη και να ανακτηθεί η ιστορία. Έτσι θα αποδοθεί στην κοινωνία αυτογνωσία και προοπτική για το μέλλον. Συγγραφέας, ερευνητής του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, διατηρεί την ιστοσελίδα Αρχείο Πολιτισμού, με πολλά χρόνια δημοσιογραφία, πάνω από 50 βιβλία στο ενεργητικό του, τελευταία βιβλία σχετικά και με το θέμα «Η άγνωστη Μικρά Ασία» και δύο βιβλία για την Ήμβρο. Το λόγο έχει ο αγαπητός, αγαπημένος φίλος Γιώργος Λεκάκης. Καλησπέρα και από μένα. Μεγάλη τιμή να μιλάς για τη Φώκια, μεγάλη τιμή να μιλάς για τις ρίζες, μεγάλη τιμή να θυμίζεις τους Έλληνες το παρελθόν τους. Ξέρετε, κάποτε ένας δάσκαλος μάθαινε αρχαία ελληνικά στα παιδιά, σε μια τάξη, στο σχολείο μέσα. Ένα μικρό αντιδραστικό παιδί είπε, εγώ δεν θέλω να ακούω αυτά τα πράγματα γιατί δεν έχουν καμιά χρησιμότητα για το σήμερα. Μπορείς να μου αποδείξεις ότι αυτά που μας μαθαίνεις μου είναι χρήσιμα? Και ο δάσκαλος ήρεμα, πολύ απλά, είπε, μόλις χτυπήσει το κουδούνι, πάμε λίγο έξω από το σχολείο. Πήγαν έξω από το σχολείο, υπήρχε ένα μικρό παρκάκι με δέντρα και λέει στο αντιδραστικό παιδί, «Σ' αρέσει αυτό το τοπίο με τα δέντρα που βλέπεις εδώ?» Λέει, «Φυσικά, όλα αυτά εδώ, λέει, τα ωραία που βλέπεις δεν θα υπήρχαν αν δεν είχαν ρίζες». Αυτό είναι το μεγάλο πρόταγμα και η μεγαλύτερη τομή που θα μπορούσε να γίνει, η μεγαλύτερη επανάσταση που θα μπορούσε να γίνει στα σχολιά μας και από τα μικρά, από το δημοτικό ακόμα, θα είναι να εισαχθεί η αρχαία ελληνική γλώσσα ως μάθημα στα παιδιά μας. Αλλιώς πάμε χαμένοι. Αυτός ο πολιτικός που θα επαναφέρει το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στα δημοτικά σχολεία και το πολιτονικό σύστημα, θα είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια. Γυρνάω στη Φώκια, λοιπόν, γιατί εγώ μιλάω για την... η ειδίκευσή μου είναι η αρχαία Ελλάδα και μιλάω για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αγαπημένη μου Φώκια, και θέλω να αφιερώσω την ομιλία αυτή στον πεθερό μου, τον Φωκιανό, Θεμιστοκλή Χατζηγεωργίου, ο οποίος μας άφησε πριν από λίγο καιρό. Η Φώκια, λοιπόν, η αρχαία πόλη της Ιωνίας, ιδρύθηκε τουλάχιστον στη διάρκεια του λεγόμενου πρώτου ελληνικού απικισμού του 12ου αιώνα π.Χ. Από Φωκαείς Λέλεγες. Οι Λέλεγες είναι πρωτοέλληνες και όχι προέλληνες που λένε κάποιοι, οι οποίοι ξεκίνησαν από τον Παρνασσό της Φωκίδος και υπό την ηγεσία Αθηναίων Ιώνων, του Φιλογένη και του Δάμονα. Η έκταση στην οποία ιδρύθηκε η αρχαία Φώκια αρχικώς ήταν ένα νησί, το οποίο οι πάντα προκομμένοι Φωκαείς το ένωσαν με τη στεριά και ο χώρος αυτός παραχωρήθηκε στους Φωκαείς από τους αιωλείς της Κύμης, στην περιοχή που, όπως λέει ο Ηρόδοτος, απολαμβάνει το καλύτερο κλίμα στον κόσμο. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν όταν οι Έλληνες συνεργάζονται μεταξύ τους.
Στην περιοχή υπήρχε ήδη κατοίκηση από τα νεολιθικά χρόνια, έχουν βρεθεί λαξεύματα σε βράχους με εικόνες θεών, υπάρχει νεκρόπολη κλπ. Αυτό όλο έρχεται να δέσει με την παρουσία του θείου Ομήρου στη Φώκια, ο οποίος φεύγοντας από την Κίνη με πικρία, στην Φώκια συνθέτει δύο έργα του. Γράφει λοιπόν ο Όμηρος, εκτός από αυτά που ξέρετε, και την Μικρά Ιλιάδα και την Φωκαΐδα, έπος ειδικά αφιερωμένο στην Φώκια. Μόνο γι' αυτό, μόνο αυτό να είχε προσφέρει η Φώκια στον παγκόσμιο πολιτισμό, έμπνευση δηλαδή προς τον παππού μας τον Όμηρο, θα ήταν αξιομνημόνευτη. Ο Φωκαεύς παιδαγωγός Θεστορίδης ήταν αυτός που φιλοξένησε τον Όμηρο και διέδωσε τα έπι του προς την Χίο και αλλού. Και ο ίδιος ο Όμηρος μας πληροφορεί ακόμα πως ο Ορέστης απουσίαζε για χρόνια στην Φώκια πριν επιστρέψει στο Άργος. Όλα αυτά συμβαίνουν συμβατικώς στον 12ο αιώνα π.Χ. και πριν. Εν συνεχεία, τον 11ο αιώνα, εγκαταστάθηκαν στην πόλη απόγονοι του βασιλιά Κόδρου, οι Κοδρίδες. Τότε η Φώκια έγινε δεκτή στο κοινό των Ιώνων και έγινε μία από τις πόλεις της Ομοσπονδίας που λεγόταν Ιωνική Δωδεκάπολης. Ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν βρει το Ομοσπονδιακό Δημοκρατικό Σύστημα πολύ πριν το βρουν οι Αμερικανοί και ιδρύσουν το κράτος τους, γι' αυτό και στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει ειδική μνήμα για την αναφορά, για αυτά που έχουν πάρει από τα συντάγματα των Μικρασιατών και των Ομοσπονδιών. Και μια ιστορία έρωτος από τη Φώκια. Έλληνες είμαστε, με τον έρωτα ασχολούμαστε πάντα. Από το ακροτήριο Λευκάτα, Λευκάδες Πέτρες, στην Λευκάδα, στα Επτάνησα, ο πρώτος που πήδηξε στη θάλασσα για να αυτοκτονήσει από έρωτα ήταν ο Κοδρίδης Φόβος, ο Φωκαεύς. Το μήνυμα του μύθου, για να νιώσει κανείς τον αληθινό θεϊκό έρωτα, πρέπει να απαλλαγεί από το φόβο. Ο Φόβος ήταν δίδυμος αδελφός του Βλέψιου, άρα μόνο όταν φεύγει ο φόβος και μείνει ο Βλέψης, μπορεί κανείς να έχει βλέψεις στον έρωτα. Ευρήματα κεραμικών δείχνουν αιωλική παρουσία στην περιοχή από τις αρχές του 9ου αιώνα και ιωνική παρουσία από τα τέλη του 9ου αιώνα. Άρα η ίδρυση της αποικίας έγινε επισήμων και συμβατικός περίπου στα μέσα του 9ου αιώνα π.Χ. Ήταν η βορειότερη από τις ιωνικές αποικίες στην περιοχή των αιωλικών αποικιών, βόρεια της Χερσονήσου της Ερυθρέας, ανάμεσα στην αιωλική Κύμη βορειότερα και τη Σμύρνη νοτιότερα. Τα τείχη της πόλεως είχαν μήκος 3,7 χιλιόμετρα και διάμετρο 5 χιλιόμετρα και ίσως να ήταν και δίδυμα τείχη. Άρα η Φώκια, από όσο γνωρίζουμε από τα αρχαιολογικά ευρήματα, ήταν στην εποχή της μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Εξελίχθηκε σε μεγάλη ναυτική δύναμη και πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα και εμπορική δύναμη μαζί με τη Μίλητο χάρη στα δύο φυσικά λιμάνια της. Ο ένας ήταν ο Ναύσταθμος, έτσι λεγόταν, και ο άλλος λεγόταν Λαμπτήρ. Ήταν διλήμμενος πόλης, όπως οφείλει κάθε πόλη να κάνει για ασφάλεια. Οι Φωκαείς ήταν οι πρώτοι Έλληνες που πραγματοποίησαν πολύ μακρινά θαλάσσια ταξίδια. Για τούτο βασίστηκαν σε έναν εξελιγμένο τύπο αρχαίου πλοίου, την Πεντικόντορο. Με αυτά έγιναν οι θαλασσόλικοι της Μεσογείου. Η Φώκια ήταν επίσης από τις πρώτες πόλεις στον κόσμο που έκοψαν δικά τους νομίσματα. Ξέρετε, αν δεν έχεις δικό σου νόμισμα, είσαι πάντα δούλος. Τα πρώτα νομίσματα της πόλεως ήταν από κράμα αργύρου και χρυσού. Ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. και κύριο έμβλημά της ήταν η Φώκια. Υπενθυμίζω ότι η κυρίως Ελλάδα και η Αθήνα είχαν νομίσματα από τον 5ο αιώνα, δύο αιώνες μετά. Έκοψε επίσης και κιστοφόρους του Διονύσου. Το τι είναι κιστοφόροι θα χρειαστώ ώρες να σας μιλήσω, αλλά φανταστείτε ότι ήταν ένα διεθνές νόμισμα της εποχής, κάτι σαν το δολάριο ή το ευρώ εκείνης της εποχής. Η Φώκια έδωσε διάσημους άντρες στην ιστορία, μάντης όπως ο Διμένετος, φιλοσόφους όπως ο Εύβανδρος και ο Τηλεκλής, ποιητές όπως ο Πρόδικος. Αυτά είναι για την εκδήλωση μάλλον. Ενθουσιαστήκαν από αυτά που λες, Γιώργο. Έτσι, μπράβο. Όπως ο Πρόδικος,
ενώ φαίνεται πως και ο Όμηρος... Περίμενε, περίμενε. Αυτά είναι... Μιλάει ο Λεκάκης και γίνεται χαμός. Ενώ φαίνεται πως και ο Όμηρος άφησε μια σχολή φιλοσόφων και συγγραφέων στην Φώκια, γλύπτες όπως ο Τηλεφάνης και άλλοι. Νεότερες αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν πως η Φώκια ήταν ιδιαιτέρως αναπτυγμένη και κατά την αρχαϊκή περίοδο. Πρωταγωνίστησε και κατά τον λεγόμενο δεύτερο αποικισμό, όταν και ίδρυσε αποικίες γύρω από τις ακτές του Πόντου, όχι μονοδυτικά, της Μαύρης Θάλασσας δηλαδή, τις ακτές της Αδριατικής, της Τυρινικής, της Ιβηρικής, της Ισπανίας δηλαδή και της σημερινής Γαλλίας. Σημαντικότερες αποικίες των Φωκαίων ήταν η Λάμψακος, 654 π.Χ. 7ος αιώνας, στον Ελίσποντο, η Αμισός, στον Πόντο, η Μασαλία, το Αβένιον, η Αντίπολης, η Αίγυπτος, η Νίκαια, η Ιεράπολη, η Αγαθή Ροή, ο Λιμίν Μονάκου, αυτό που σήμερα λέμε Μονακό, μην το ξεχνάμε, δεν είναι μόνο η Μασαλία, η Λευκάτη και οι Αλικές στις ακτές της Γαλατίας, από όπου και διαμέσου του ποταμού Ροδανού εμπορεύονταν ελληνικά προϊόντα. Δίδαξαν στους ντόπιους εκεί πέρα Γαλάτες την καλλιέργεια της ελιάς και της αμπέλου και εκπολίτησαν έτσι την Δυτική Ευρώπη. Και εμείς σήμερα λέμε για τα περίφημα γαλλικά κρασιά, αγνοώντας ότι αυτοί που δίδαξαν αυτά στους Γάλλους ήταν οι Έλληνες Φωκαείς. Στο άκρον της Μασσαλίας οι Φωκαείς ίδρυσαν το Εφέσιον και ένα ναό του Δαφνίου Απόλλωνος, που τιμούσαν όλοι οι ναυτικοί, ιδίως οι Ίωνες. Γιατί Εφέσιον? Διότι αποπλέοντας οι Φωκαείς ζήτησαν χρησμό από το ιερόν της Εφεσίας Αρτέμιδος, που τους υπέδειξε τρόπον τεινά ως αρχηγό τους μια γυναίκα. Βλέπετε πόσο μπροστά ήταν εκείνη την εποχή, ακόμα και η σχέση των φίλων. Την Αριστάρχη, όπως και έγινε, και η οποία επήρε αντίγραφο όλων των ιερών. Όταν έφτασαν σώοι και ασφαλείς στη Μασσαλία, κήρυξαν ιέρια της θεάς της Αρτέμιδος την Αριστάρχη και κύρια θεότητα την Άρτεμη την Εφεσία. Όταν έφτασαν στη Γαλατεία, ο εντόπιος βασιλιάς υπάντρευε τη θυγατέρα του και κάλεσε στο γάμο και τους νεοφερμένους. Τοπικό έθιμο ήταν η νύφη να διαλέγει το γαμπρό και η πριγκιποπούλα τότε έδωσε το γαμήλιο κύπελο, δηλαδή διάλεξε τον αρχηγό των Φωκαέων. Επίσης, ο Φωκαεύς Εύξενος έφτασε στη Μασσαλία και νυμφεύτηκε την κόρη του αρχαίου βασιλιά Νάνου. Το όνομά της ήταν Πέτα ή Γύπτης. Εκείνος όμως της έδωσε το όνομα Αριστοξένη. Απέκτησαν τον πρώτη, από τον οποίο ονομάστηκε τον γένος των Πρωτιαδών στην Μασσαλία. Συνεχίζω τις αποικίες της Φώκιας γιατί δεν έχουν τελειωμό. Η Ελέα ή η Έλλη στην κάτω Ιταλία με την περίφημη Ελεατική Σχολή. Η Ολβία και η Κάλαρη, στο σημερινό Κάλιαρη, στην Σαρδινία. Η Αλαλία ή Αλερία, 560 π.Χ. στην Κύρνο, δηλαδή στην Κορσική. Το Εμπόριον, το Ημεροσκοπείον Ημεροσκότιον, η Ρόδα και η Μενάκη, στην Ιβηρική Χερσόνησο, σε περιοχές απαγορευμένες από τους θεούς, όπως έλεγαν οι ντόπιοι. Εκεί πήγαν οι δραστήριοι Φωκαείς να ιδρύσουν αποικίες, αλλά και στις ακτές του Ατλαντικού ακόμη είχαν αποικίες, αλλά και στις γυμνησίες νήσους που είναι οι σημερινές Βαλεαρίδες νήσοι. Ο εμβληματικός βασιλιάς της Ταρτισσού, Αργανθόνιος, Μηνία στην καταγωγή, που βασίλεψε 80 χρόνια, επρότεινε στους Φωκαείς να εγκαταλείψουν την Ιωνία και να μετεγκατασταθούν εκεί, στο περίπου στο σημερινό Γιβραλτάρ. Αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. Παρ' όλα αυτά, δημιούργησαν την ιστορική εμπορική γραμμή Χαλκού, Αργύρου και Κασιτέρου, Ανδαλουσίας και Φώκαιας. Αλλά όταν τον ενημέρωσαν ότι οι Μύδοι αυξάνονται στην Ιωνία, τους χρηματοδότησε να οχυρώσουν την Φώκαια. Διεξήγαγαν εκτεταμένο εμπόριο με την ελληνική αποικία Ναύκρατη στο Δέλτα του Νείλου, η οποία ήταν στην Αίγυπτο. Η Φώκια φαίνεται να παρακμάζει στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. υπό την πίεση των Λιδών. Εν συνεχεία υποτάχθηκε στους Πέρσες όταν ο Κύρος κατέλαβε τη Λιδία. Κήρυκας των Ιωνικών πόλεων εξελέγει ο Φωκαεύς Πίθερμος που εστάλει στους Σπαρτιάτες για βοήθεια. Οι Σπαρτιάτες πίστηκαν
και έστειλαν τον Λακρίνη να προδοποιήσει τον Κύρο πως αν πείραζε τους Ίωνες θα είχε να κάνει με τους Σπαρτιάτες. Ο Κύρος ρώτησε πόσοι ήταν οι Σπαρτιάτες και όταν έμαθε τον αριθμό που ήταν μικρή, ηρωνεύτηκε βέβαια και διέταξε τον Άρπαγο να τις αρπάξει, να τις κυριεύσει. Πρώτη πόλη που την πλήρωσε ήταν η Φώκια το 540 π.Χ. Τότε πολλοί Φωκαείς κατέφυγαν στην Χίο μαζί με τις περιουσίες τους, τα γάλματά τους, τα αφιερώματα των ιερών τους. Οι Πέρσες κατέλαβαν έρημη την Φώκια το 539 και την έκαψαν μαζί με το ναό της Αθηνάς, έναν από τους αρχαιότερους ναούς στην Ιωνία. Αυτή ήταν η πρώτη γενοκτονία των Ποντίων, των Φωκαέων. Οι άλλες ήταν η δεύτερη και η τρίτη οι σύγχρονες, αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Οι Φωκαείς ζήτησαν από τους Χιώτες να τους πουλήσουν την ίσο Ινούσες, αλλά οι Χίοι αρνήθηκαν φοβούμενοι τον εμπορικό ανταγωνισμό. Και έτσι οι Φωκαείς έφυγαν για την Αλαλία, στην Κορσική, το Ρήγιο, στην Καλαβρία και την Ελαία στην κάτω Ιταλία και τη Μασσαλία. Πριν αναχωρήσουν όμως, επέστρεψαν στη Φώκια και κατέσφαξαν την Περσική φρουρά. Ένα σιδερένιο σπαθί τους έπεσε στη θάλασσα. Τότε έδωσαν όρκο να μην ξαναεπιστρέψουν εάν το σίδερο αυτό δεν ξαναέβγαινε στην επιφάνεια της θαλάσσης. Έχετε δει βέβαια πολλά σίδερα να επιπλέουν? Όχι. Στον πλού προς Κορσική οι μισοί αθέτησαν τον όρκο τους και ξαναεπέστρεψαν στα πάτρια εδάφη της Ιωνίας. Έκτοτε σε όλους τους Έλληνες έμεινε παροιμιώδης μια φράση «Φωκαέον αρά» για κάθε όρκο που μετανιώνεις που έδωσες. Αυτό το νέο κύμα των Φωκαέων φτάνει στη Λαλαλία το 540 π.Χ. Αλλά ξανααναγκάζονται να ξαναεγκαταλείψουν την πόλη αφού εκεί πέρα έκοψαν το εμπόριο μεταξύ Φινίκων και Καρχιδονίων και των Ετρούσκων φυσικά. Ενωμένοι αυτοί οι τρεις εστράφησαν εναντίον των Φωκαέων με 120 πλοία. Αν και τότε γίνεται η περίφημη ναυμαχία της Αλαλίας που πολύ λίγοι γνωρίζουν. Αν και οι Φωκαείς νίκησαν, αν και είχαν λιγότερα πλοία, περίπου 60, χάνοντας τα περισσότερα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Κορσική και πολλοί άνδρες εχμάλωτοι μοιράστηκαν στους αντιπάλους στα σκλαβοπάζαρα. Ήταν μια καδμία νίκη από αυτές που αργότερα γνωρίζουμε και λέμε ως πύρια νίκη. Πάντως, οι Φωκαείς σε αυτή την ναυμαχία εισήγαγαν τον Χάλκινο Κριό και δύο ναυτικές τακτικές, όπως τον διεμβολισμό και τον διεμβολισμό κατά διέκπλου, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν 60 χρόνια μετά με επιτυχία από τους Έλληνες στην ναυμαχία της Σαλαμίνος που έσωσε την Δύση. Η Αγίλα πήρε τους περισσότερους ηττημένους και οι κάτοικοί της τους λιθοβόλησαν. Έκτοτε όποιος περνούσε από τον τόπο αυτό του λιθοβολισμού των Φωκαέων, άνθρωπος ή ζώο πάθαινε κακό, έμενε ανάπηρο ή παράλυτο. Οι κάτοικοι ζήτησαν χρησμό από το μαντίο των Δελφών και η πυθία είπε πως φταίει η άδικη συμπεριφορά τους απέναντι στους Φωκαείς. Έπρεπε, λέει, να προσφέρουν μεγάλες εξυλαστήριες θυσίες και να τελούν πλέον γυμναστικούς και υπηκούς αγώνες προς τιμήν τους, όπως και έγινε προς εξυλασμών. Χρόνια αργότερα, ο Φωκαέας Διονύσιος, αντιλαμβανόμενος ότι η εξέγερση των Ιώνων χάθηκε, κατέλαβε 3 εχθρικά πλοία και έφυγε με 6 πολεμικά πλοία που είχε συνολικά, αλλά δεν κατευθύνθηκε προς τη Φώκια, αφού ήξερε πολύ καλά ότι αυτή η πόλη, όπως και η πόλη Ιωνία, επρόκειτο να υποδουλωθεί, αλλά πήγε στην ευημερούσα Φινίκη, όπου ο εχθρός δεν τον περίμενε και έτσι δεν τον είχε κατά νου. Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη τακτική στον πόλεμο είναι ο ευνηδιασμός. Εκεί λοιπόν βύθισε αρκετά πλοία, αρπάζοντας μεγάλη ηλία και πήγε στη Σικελία, όπου ίδρυσε βάση και αφιερώθηκε στην πειρατεία εις βάρος των Καρχιδονίων και των Τυρινών, παίρνοντας εκδίκηση για την ναυμαχία της Αλαλίας. Ενώ, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν Έλληνα. Τι να πούμε βέβαια για τον Πυθέα, τον Μασαλιώτη, τον Φωκαέα, ο οποίος ήταν ο πρώτος μεγάλος τολμηρός θαλασσοπόρος της ιστορίας, ο οποίος από τη Μασσαλία βγήκε στον Ατλαντικό και έφτασε μέχρι επάνω την Θούλη, δηλαδή την Ισλανδία. Τον 5ο αιώνα τύρανος της Φώκιας ήταν ο Λαοδάμας. Όταν ο Δαρίος εξεστράτευσε κατά των Σκυθών, μαζί του πήρε και ελληνικές επαρχίες, φυσικά και τους Φωκαείς,
υπό τον Λαοδάμα. Έβαλε τους Έλληνες να φυλούν τη γέφυρα του ποταμού Ίστρου, του Δύναβη, η οποία έμεινε ανέπαφη και αυτό προξένησε το μεγάλο θαυμασμό του Δαρίου. Τότε πολλοί Φωκαείς έμειναν στην κεντρική Ευρώπη γύρω από τον Δούναβη. Οι Φωκαείς συμμετείχαν και στην Ιωνική Επανάσταση, αλλά μόνο με τρία πλοία, σε σύνολο 353 που συμμετείχαν, δείγμα ότι η πόλη είχε ήδη χάσει πολύ από τη δύναμή της. Μετά τους Περσικούς πολέμους, η Φώκια έγινε μέρος της Δηλιακής Συμμαχίας μαζί με άλλες πόλεις της Ιωνίας. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου και με την υποστήριξη της Σπάρτης, επαναστάτησε κατά των Αθηναίων και με την ειρήνη του Ανταλκίδα, η Φώκια έγινε και πάλι τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας μαζί με τις υπόλοιπες Ιωνικές πόλεις. Μετά το 334 έγινε τμήμα της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ακολούθως τμήμα των ελληνιστικών βασιλείων των Σελευκηδών και των Αταλιδών της Μικράς Ασίας. Πότε ανακάμπτει η Φώκια ξανά? Ανακάμπτει λίγο μετά, και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Διότι το 343 π.Χ. κάνει μια πολιορκία εναντίον Πίου, λέτε, εναντίον όλης της Δυτικής Κρήτης, κατά της Κηδονίας της Κρήτης. Αυτό δεν το τολμάς, δεν το τολμούσες εκείνη την εποχή αν δεν είχες κότσια. Αυτό γίνεται το 343 π.Χ. Δεν ήταν επιτυχής η επιχείρηση, αλλά ήταν τολμηρή. Ξανανακάμπτει, το ξέρουμε, διότι κτίζει ξανά θέατρο. Ξέρετε, τα θέατρα, τα αρχαία ελληνικά πέτρινα θέατρα είναι το βαρόμετρο για τον πολιτισμό των Ελλήνων. Και όταν τα θέατρα πέφτουν και μαραζώνουν και γκρεμίζονται και δεν αναστηλώνεται, πέφτει μαζί τους και ο ελληνικός πολιτισμός, αρχαιότερος ή συγχρόνος. Και ξανακτίζει ξανά και τον περίφημο αρχαϊκό ναό της Αθηνάς, που είχε καεί από τους Πέρσες, γιατί πάλι όταν κτίζεις τους αρχαίους σου ναούς, πάλι και τότε ευημερείς. Λέει ο Δροσύνης, ο μέγας ποιητής, «Μην πάρεις πέτρα από ναού χαλάσματα διαβάτη. Αν ξαναστήσουν το ναό, θα λείπει ένα κομμάτι». Από όλη αυτή την αρχαία τρανή ιστορία της Μεγάλης Φώκιας σήμερα δεν σώζεται σχεδόν τίποτα, παρά μόνο κάτι από το αρχαίο θέατρο. Το παραθαλάσσιο τείχος Ακροπόλεως καταδαφίστηκε το 1860 και από το δομικό υλικό του κτίστηκαν σχεδόν ολόκληρες οι συνοικίες του Μικρού και Μεγάλου Γυαλού και οι αποθήκες του Αλατιού. Απομένει σε εσάς, ο φίλοι Φωκιανοί, και σε εμάς, τους φιλίστορες και φίλους της Φώκιας, η διατήρηση του αρχαίου κλαίους της. Ευχαριστώ πολύ. Σε βλέπω τα ματάκια μου αμάλωμα και μου περνάει ο πόνος.
Μόνο την πόρτα ασφαλή.